Τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο η Γένοβα. Το πρωί της Πέμπτης ο νεαρός αμυντικός πέταξε για τον Ιταλικό Βορρά και λίγο πριν από την επιβίβασή του μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ. Πρέπει να νιώθεις έτοιμος για να κάνεις ένα τέτοιο βήμα. Αλλά όσο πιο μικρός παίρνεις ένα τέτοιο ρίσκο, τόσο καλύτερα είναι, γιατί έχεις και πιο πολλά χρόνια μπροστά σου. Ώστε άμα κάνεις λάθος να το διορθώσεις αυτό. Αλλά σίγουρα το να φεύγεις από την Ελλάδα και να πηγαίνεις από το ελληνικό πρωτάθλημα στο ιταλικό είναι μια καινούργια προοπτική και είναι το πρωτάθλημα το ιταλικό έχει άλλη δυναμική. Οι άνθρωποι της Τζένοα επένδυσαν στην αξία του Παπασταθόπουλου, ο οποίος αναμένεται να τύχει θερμής υποδοχής στο Λουίτζι Φεράρι. Θέλω να πάω να προσαρμοστώ όσο πιο γρήγορα γίνεται σε μια ομάδα με καινούργιες απαιτήσεις και καινούργια γλώσσα, με μια ομάδα σε ένα ξεχωριστό, σε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα, και θα ήθελα να βγάλω μια χρονιά παίζοντας βασικός και παίρνοντας πάρα πολλές εμπειρίες. Για τα επόμενα 4 χρόνια ο Παπασταθόπουλος θα φοράει τη φανέλα των Ρωσομπλού. Όνειρό του, την Τζένοα, να διαδεχθεί ένα ακόμη μεγαλύτερο κλαμπ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτησή του για το ενδεχόμενο του επαναπατρισμού. Η πρώτη επιλογή πάντα είναι η ΑΕΚ, αλλά εάν δεν τα βρω με την ΑΕΚ, ναι, θα επέλεγα κάποια άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Αλλά πρώτα, εάν δεν τα βρω με την ΑΕΚ. Κάναμε την καλύτερη επιλογή. Το ιταλικό πρωτάθλημα είναι 3 σκάλες ανώτερα από το ελληνικό, θέλω να πιστεύω. Και για το Σοκράτη είναι ένα σκαλοπάτι για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Ο Παπασταθόπουλος θα επιστρέψει στην Ελλάδα στις 17 Αυγούστου προκειμένου να ενσωματωθεί στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας για το φιλικό με την Σλοβακία στην Πρατισλάβα στις 20 του μήνα.